Θα αποδείξουμε τώρα μια ανισότητα που οφείλεται στον Μπερνούλι και η οποία θα μας είναι αρκετά χρήσιμη σε διάφορους υπολογισμούς ορίων που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, η ανισότητα του Μπερνούλι μας λέει ότι για κάθε φυσικό αριθμό n, δηλαδή n στον 1, 2, 3 κλπ, και για κάθε πραγματικό αριθμό που είναι μεγαλύτερο ίσως του πλην 1, ισχύει ότι 1 συν χ στην n είναι μεγαλύτερο ίσως του 1 συν n χ. Και η απόδειξη θα είναι με επαγωγή ως προς n. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα το δείξουμε πρώτα για τη βασική μας περίπτωση n στον 1, όπου η ανισότητα μας είναι πολύ εύκολη, είναι πολύ απλά αυτή εδώ η ανισότητα, που προφανώς ισχύει αφού ισχύει και η ισότητα. Και έχοντας τακτοποιήσει τη βασική μας περίπτωση, θα πάμε τώρα να κάνουμε το επαγωγικό βήμα, που είναι το απαραίτητο δεύτερο βήμα της επαγωγικής διαδικασίας, της επαγωγικής απόδειξης και συνήθως το πιο σημαντικό. Τι θα αποδείξουμε λοιπόν στο επαγωγικό βήμα? Θα υποθέσουμε την πρότασή μας ότι ισχύει για ένα συγκεκριμένο n, χωρίς να πούμε ποιο n είναι αυτό. Το n αυτό θα το αναφερόμαστε σε αυτό απλά συμβολικά, δεν υποθέτουμε ούτε ότι είναι 5 ούτε ότι είναι 10, τίποτα. Απλά ισχύει για κάποιο n. Τι ισχύει για κάποιο n? Ισχύει ότι για κάθε χ μεγαλύτερο ίσο του πλην 1, 1 και χ στην n μεγαλύτερο ίσο του 1 και n χ. Και με αυτό εδώ ως υπόθεση, χρησιμοποιώντας δηλαδή αυτή την πρόταση, θα πάμε να αποδείξουμε ότι αυτή εδώ η πρόταση που μας ενδιαφέρει, η ανισότητα του Μπερνούλι, ισχύει για το επόμενο n. Δηλαδή, αν στη θέση του n που έχουμε εδώ, πάμε και βάλουμε το n συν 1. Οπότε η ανισότητά μας, η πρόταση πρέπει να δείξουμε, είναι ότι πάλι για κάθε χ μεγαλύτερο ίσο του πλην 1, 1 και χ στην n συν 1 είναι μεγαλύτερο ίσο του 1 και n συν 1 χ. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το αριστερό μέρος, το παίρνουμε ως δεδομένο, κάνουμε τις πράξεις μας και πάμε να καταλήξουμε στο δεξί μέρος. Ωραία. Αν πάρουμε εμείς ως δεδομένο λοιπόν ότι 1 και χ στην n είναι μεγαλύτερο ίσο του 1 και n χ, το πιο φυσιολογικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα ώστε να εμφανιστεί αυτό το αριστερό μέρος είναι να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη με το 1 και χ. Η φορά της ανισότητας δεν αλλάζει, γιατί το 1 και χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 0, ακριβώς λόγω της υπόθεσης ότι το χ είναι μεγαλύτερο του πλην 1. Άρα λοιπόν παίρνουμε 1 και χ στην n συν 1, μεγαλύτερο ίσο του 1 και n χ επί 1 και χ. Και κάνουμε τις πράξεις μας στο δεξί μέρος και τι προκύπτει? 1 και n χ και χ και n χ τετράγωνο. Αυτό προκύπτει. Το οποίο είναι ίσο με το 1 και n συν 1 χ, που είναι ακριβώς αυτό εδώ, συν κάτι ακόμα, το n χ τετράγωνο. Όμως αυτό το n χ τετράγωνο, επειδή ακριβώς εμφανίζεται το τετράγωνο, είναι μεγαλύτερο ίσο του 0, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτήν εδώ την ανισότητα και να το πετάξουμε και να μας μείνει 1 και n συν 1 χ. Και αν παρατηρήσετε, δείξαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε, ότι 1 και χ στην n συν 1 μεγαλύτερο ίσο, ακολουθούμε τη σειρά, του 1 και n συν 1 χ. Αυτή είναι η επαγωγική απόδειξη της ανισότητας του Μπερνούλι.